Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι αυτό το βραδάκι που συνεχίζουμε να συζητούμε για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014. Είναι μια πραγματικότητα πια. Έχουν σχεδόν αποτυπωθεί είτε στο χαρτί είτε στο διαδίκτυο τα προγράμματα των υποψηφίων για αυτές τις εκλογές, είτε στους Δήμους είτε στις περιφέρειες. Και είναι η ώρα που οι υποψήφοι δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι και πρέπει να μας αποδείξουν ότι γνωρίζουν καλά το πρόγραμμα, αλλά και να μας αποδείξουν ότι αυτά τα προγράμματα είναι υλοποιήσιμα. Πολύς δώρος γίνεται πια για το τι είναι υλοποιήσιμο και τι όχι στην Ελλάδα. Θα συζητήσουμε απόψε το βράδυ με έναν νέο άνθρωπο. Εγώ είχα την χαρά να κάνω μια κουβέντα μαζί του και αρκετό καιρό πριν από τις εκλογές εδώ στο Thrakinet, για να δούμε λίγο και πόσο από αυτά τα οποία συζητούνται είναι πραγματικά, μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, αλλά και τη σκέψη του για την Αλεξανδρούπολη της επόμενης πενταετίας. Μαζί μας απόψε το βράδυ είναι ο κύριος Γιώργος Κουκουράβας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Πόλη και Πολίτες και τον Βαγγέλη Λαμπάκη στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Είναι μία ομαλή μετάβαση αυτή που έγινε τώρα από το περιφερειακό ψηφοδέλτιο της προηγούμενης τετραετίας, ας το πούμε έτσι, στο δημοτικό αυτής της πενταετίας. Ναι, είναι μία ομαλή μετάβαση. Εγώ το βλέπω ότι επανέρχομαι στο φυσικό μου χώρο και δεν εννοώ τον κομματικό φυσικό χώρο. Επανέρχομαι στην πόλη μου, στο βαθμό αυτοδιοίκησης, ο οποίος πιστεύω ότι επειδή εδώ ζούμε, εδώ είναι οι οικογένειές μας, εδώ είναι οι φίλοι μας, εδώ αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα καθημερινά. Η περιφέρεια ήταν μια παρένθεση, ήταν κάτι το οποίο βέβαια πέρασε πάρα πολύ καλά από πάνω μου. Ήταν ένα σχολείο για μένα. Είχα την δυνατότητα και να μάθω πολλά και να πάρω πολλά και να δώσω κάποια πράγματα. Για όσους δεν το ξέρουν, παρά το γεγονός ότι δεν ήσασταν περιφερειακός σύμβουλος, ασχοληθήκατε ενεργά με το κομμάτι της περιφερειακής αυτοδιοίκησης αυτά τα 3-3,5 χρόνια. Ναι, ασχολήθηκα ενεργά. Είχα τη χαρά και την τιμή να είμαι ένας από τους συνεργάτες του Περιφερειάρχη, του κ. Γιαννακίδη, στα θέματα υποδομών, προγραμματισμού, ΕΣΠΑ και όλων των άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Οπότε, σε συνεργασία με τη διαχειριστική αρχή, μπορώ να πω ότι τα πιο πολλά έργα που υλοποιηθήκαν στην περιφέρεια τα δουλέψαμε μαζί με τους υπηρεσιακούς παράγοντες των δικαιούχων δήμων και των δικαιούχων φορέων. Οπότε αντιμετωπίσαμε εκεί πέρα πάρα πολλά προβλήματα, είτε δύσκολα είτε εύκολα. Και θεωρώ ότι στο τέλος είχαμε να επιδείξουμε ένα μεγάλο έργο. Κύριε Κουκουράβα, προέρχεστε από μια οικογένεια που ξέρει καλά την αυτοδιοίκηση. Νομίζω ότι, δεν ξέρω, διορθώστε με να κάνω λάθος, είναι ένα σχολείο και η ίδια οικογένεια όταν ζούσατε και νιώθατε και εκλογές και το τι σημαίνει Δήμος Αλεξανδρούπολης μέσα στο σπίτι σαν παιδί. Βεβαίως, η πρώτη μου επαφή με εκλογές ήταν το 1986, σε ηλικία μόλις 10 ετών. Έχω ζωντανές μνήμες, παιδάκι τότε, στο εκλογικό κέντρο, ακούγοντας τις κουβέντες που γινόντουσαν στο σπίτι, τους προβληματισμούς. Μετά ακολούθησαν άλλες δύο εκλογικές μάχες. Επομένως, εγώ από αυτή την εμπειρία τη μεγάλη έχω κρατήσει κάποια πράγματα, κάποιες αξίες. Με αυτές τις αξίες πορεύομαι στη δουλειά μου, στην οικογένειά μου και τώρα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όταν ως παιδί, ως έφηβος συμμετείχατε και ακούγατε και παρακολουθούσατε όλα αυτά, αλλά και στις κουβέντες που κάνατε μέσα στο σπίτι με τον πατέρα σας για το χθες, για τον τρόπο λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, νιώθατε ότι υπάρχει ένα κενό ή ένα κομμάτι, όχι κενό με την έννοια ότι δεν μπορεί να το συμπληρώσει κάποιος, ένας χώρος στον οποίο εσείς μπορείτε να προσφέρετε κάτι με την δική σας παρουσία? Κοιτάξτε, ανέκαθεν ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και τότε ο μικρός καποδιστριακός Δήμος Αλεξανδρούπολης ή και πιο παλιά μόνο η Αλεξανδρούπολη με τα γύρω χωριά στον περιγυρό της, αυτό που αντιμετωπίζαν ήταν η καθημερινότητα. Η καθημερινότητα είναι αυτή που απασχολεί τον πολίτη. Η καθημερινότητα έχει να κάνει με την καθαριότητα, έχει να κάνει με το πράσινο, έχει να κάνει με την προσπελασιμότητα των πολιτών, είτε στα πεζοδρόμια είτε στους δρόμους.
Τότε οι δυνατότητες για μεγάλα έργα δεν υπήρχαν. Τα λεφτά, παρότι υπήρχαν ίσως περισσότερα λεφτά, οι δήμοι, όντως μικροί δήμοι τότε, ίσως να μην ήταν τόσο διεκδικητικοί. Παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι όλες οι δημοτικές αρχές προσφέρανε κάτι, βάλανε λιθαράκι, ήρθε μετά ένας άλλος δήμαρχος, συνέχισε το έργο τους, το οποίο μπορεί και να ολοκλήρωσε. Επομένως, πιστεύω ότι δεν πρέπει να απαξιώνουμε καμιά δημοτική αρχή. Εγώ θεωρώ όλους τους δημάρχους οι οποίοι περάσαν από την Αλεξανδρούπολη, τουλάχιστον από τότε που θυμάμαι εγώ, ότι κάτι προσφέρανε, κάναν ό,τι μπορούσανε, εργαστήκανε. Αυτή τη φορά όμως, αυτό που μετά την πρόσκληση του δημάρχου, του κυρίου Λαμπάκη, αυτό που με έκανε να είμαι στο ψηφοδέλτιό του, είναι ότι βρήκα στο πρόσωπό του και βλέποντάς τον τα 3 χρόνια μέσα από την περιφέρεια και τη διαχειριστική αρχή, αυτόν τον άνθρωπο που ήταν και διεκδικητικός και εργατικός, εργασιομανής θα έλεγα, όχι απλά εργατικός, ο οποίος σε συνεργασία με τους συνεργάτες του και τους υπηρεσιακούς παράγοντες εκτείναξε το Δήμο Αλεξανδρούπολης και τον έκανε πρωτοπόρο στην απορρόφηση και στη συμβασιοποίηση των κονδυλίων του ΟΕΣΠΑ και των άλλων προγραμμάτων. Αυτό, εγώ δεν έχω αυτό σκοπό σαν και καλά να είμαι δημοτικός σύμβουλος. Αν νόμιζα ότι αυτό που είναι αυτή τη στιγμή κάποιος συνδυασμός δεν με εκφράζει, δεν θα ήμουν παρόν σε αυτές τις εκλογές. Επομένως, σε αυτό το συνδυασμό, σε αυτό το πρόσωπο, βρήκα αυτό το οποίο πιστεύω ότι μπορώ να συνεργαστώ και να προσφέρω. Η επαγγελματική σας ιδιότητα, μηχανικός ήταν, να κάνω λάθος. Ναι, πολιτικός-μηχανικός. Πολιτικός-μηχανικός. Συμβανδίζει με όλα αυτά τα οποία θα γίνουν την επόμενη πενταετία στο Δήμο Αλεξανδρούπολης με την ενδεχόμενη εκλογή του Βαγγέλη Λαμπάκη, γιατί το λέω αυτό. Βλέποντας το φυλάδιο το προεκλογικό, το πρόγραμμα το προεκλογικό, βλέπουμε ότι μεγάλα έργα έχουν πολύ μεγάλη θέση στο πρόγραμμα. Πιστεύετε ότι χρειάζονται τέτοιες συνεργάτες? Και δεν το λέω με τη λογική ότι ψηφίστε με για να είμαι ένας συνεργάτης. Το λέω με τη λογική ότι θα πρέπει προφανώς να υπάρχει και μια διαφορετική ματιά όταν στείνονται, όταν δημιουργούνται, όταν υλοποιούνται έργα τα οποία δεν θα είναι έργα ενός ή δύο ετών. Θα είναι τα έργα των επόμενων δεκαετιών για το Δήμο. Ναι, έτσι ακριβώς. Πιστεύω ότι η ειδικότητά μου και η εμπειρία που έχω αποκτήσει στα έργα υποδομής θα έχει να προσφέρει κάτι και να προσδώσει κάτι στον Δήμαρχο, τον Βαγγέλη τον Λαμπάκη, ο οποίος θα ξαναείναι για μένα σχεδόν σίγουρο ο νέος Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης. Βέβαια αυτό δεν πρέπει να απαξιώνουμε τους άλλους συνεργάτες και δεν πρέπει να απαξιώνουμε και τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Αλλά σίγουρα όταν ένας υπηρεσιακός παράγοντας κάνει μία μελέτη, κάνει μια πρόταση, σίγουρα πρέπει να υπάρχει δίπλα σου και ένας συνεργάτης ο οποίος αντιλαμβάνεται έννοιες, όρους και έχει κάτι να προτείνει ή κάτι να διορθώσει. Επομένως θεωρώ ότι σε αυτή τη βάση, εφόσον εκλεγώ και εφόσον ο λαός της Αλεξανδρούπολης και οι πολίτες με τιμήσουν με την ψήφο τους, θεωρώ ότι θα είμαι χρήσιμος. Όλοι είμαστε χρήσιμοι. Υπάρχουν μέσω ψηφοδέλτιο άνθρωποι οι οποίοι ο καθένας πρόκειται από διαφορετικό επαγγελματικό τομέα. Όλοι είναι χρήσιμοι. Και ο τουρισμός πρέπει να είναι και άνθρωπος που αντιλαμβάνεται τον τουρισμό και άνθρωπος που αντιλαμβάνεται και την αγορά και ο μηχανικός. Θεωρώ ότι είμαστε όλοι απαραίτητοι. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ. Από αυτά που έχω πάρει και έχω σαν εμπειρία και τις γνώσεις μου θα προσπαθήσω να τις προσφέρω, να τις μεταλαμπαδεύσω και να βοηθήσω προς το καλό της πόλης. Mm-hmm. Τα έργα υποδομής για μένα είναι η βάση. Είναι η βάση μια πόλη η οποία συνεχώς επεκτείνεται. Μιλάμε για διαμετακομιστικό κόμβο, με το λιμάνι της, με το σιδηρόδρομο, με τους οδικούς άξονες, με το αεροδρόμιο. Τα έργα αποδομής είναι βασικά. Είναι βασικά. Θέλετε να μείνουμε λίγο σε αυτά? Θέλω να μου πείτε ποια κατά την άποψή σας είναι αυτά τα έργα των υποδομών, τα οποία καταρχήν κλείνει μια περίοδος 3,5 ετών της δημοτική περίοδος, η οποία είχε τη μετάβαση από τους καποδιστριακούς δήμους στους καλλικρατικούς. Έγινε ανά την Ελλάδα ένα τεράστιο έργο με πολύ μεγάλο όγκο δουλειάς. Επιχειρήσεις λύθηκαν, συνενώθηκαν, προσωπικό μεταφέρθηκε. Νομίζω ότι εκεί στο σύνολο των δήμων χάθηκε πολύτιμος χρόνος για να γίνει μια πραγματικότητα όλο αυτό.
Έχουμε λοιπόν, προερχόμαστε από μια δημοτική περίοδο η οποία δεν είχε ούτε καν μια τετραετία, πόσο μάλλον πενταετία. Και θα πρέπει να σκεφτούμε ότι ήμασταν και σε μια δημοτική και ότι ξεκινάει μια περίοδο η οποία θα έχει νέο ΕΣΠΑ, νέο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο. Και σε αυτή τη φάση θα πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε τις βάσεις. Δηλαδή να διεκδικήσουμε χρήματα, να υλοποιήσουμε έργα. 5 χρόνια εκτιμώ, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι για την οριμότητα, την μελετητική και για την κατασκευή είναι αρκετά ένος έργο. Ναι, ναι, εγώ θεωρώ ότι αυτή η περίοδος, η δημοτική περίοδος και η περιφερειακή ήταν κουτσουρεμένη με τα προβλήματα που είπατε στην αρχή. Μέχρι να προσαρμοστεί ο Δήμος και η περιφέρεια στα νέα δεδομένα. 2 χρόνια ήταν ουσιαστικά. Βέβαια. Να ξεκαθαρίσουμε τις αρμοδιότητες της κάθε υπηρεσίας και της κάθε διεύθυνσης, πέρασε και χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Το ΕΣΠΑ πέρασε στην αιρετή περιφέρεια 30 από 1 Εβδόμου του 2011. Επομένως, μέχρι 31 Δεκάτου του 2013, μιλάμε για ούτε 2 χρόνια. Μέσα αυτά τα 2 χρόνια καταφέρανε οι δικαιούχοι, και ας μιλήσουμε για τον Δήμο Αλεξανδρούπολη, σας είπα ότι ήταν πρωτοπόρος. Έτσι καταγράφηκε με βάση τα στοιχεία της Διαχειριστικής Αρχής και του Υπουργείου Ανάπτυξης. Αυτά τα έργα που υλοποιεί αυτή τη στιγμή ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, σας λέω λίγα και τα μεγαλύτερα, που είναι ο περιφερειακός δρόμος της Αλεξανδρούπολης, το πάρκο Αλτιν Αλμάζη, το τυχείο το οποίο είναι ο προπομπός, και να σταθώ λίγο εδώ πέρα. Λένε κάποιοι αντίπαλοι μας. Ναι, λένε κάποιοι αντίπαλοι μας. Μα αυτό δεν είναι ανάπλαση. Η ανάπλαση ξεκινάει όταν βάλεις τις βάσεις. Αυτή τη στιγμή αυτό το τυχείο ήταν απαραίτητο να γίνει εκεί πέρα. Ήταν διαβρωμένο το παλιό τυχείο της παραλίας μας. Υπήρχαν καταπτώσεις και υπήρχε κίνδυνος για αυτόν που κάθεται και πίνει το ούζο του και για αυτόν που περπατάει. Επομένως, με το που ολοκληρωθεί αυτό το τυχείο, μιλάμε για ασφάλεια πλέον, και από εκεί και πέρα, αγκαλιάζοντας την Αργό, υπάρχει μελέτη έτοιμη προς εφαρμογή για να γίνει ανάπλαση πλέον της παραλίας. Αυτό που λέμε ανάπλαση της παραλίας, η οποία θα γίνει ένα καλέσθητο και πανέμορφο μέρος εκεί πέρα κάτω, να το χαιρόμαστε. Και εμένα αυτή ήταν η άποψή μου εδώ και αρκετά χρόνια, ότι πρέπει η Αλεξανδρούπολη πλέον να ενωθεί με την παραλία της, να γίνει ένα. Είναι μια μεγάλη πληγή εκείνο το σημείο. Ναι, δυστυχώς. Προσπαθήσαν κάποιες παλιές δημοτικές αρχές να κάνουν κάτι. Δεν ήταν, κατά τη γνώμη μου, και το πιο καλέσθητο αυτό που έγινε. Αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι μια παραλία εγκατάληψης και περασμένων δεκαετιών. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Είναι μια παραλία σκοτεινή, είναι μια παραλία δύσβατη στην προσπελασιμότητα. Αυτή τη στιγμή μπαίνουν οι βάσεις, και στην επόμενη προγραμματική περίοδο θα είναι από τα πρώτα έργα τα οποία θα ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ, το οποίο ελπίζω να ανοίξει περίπου το φθινόπωρο. Να σας ρωτήσω κάτι. Πρέπει να πούμε ότι η νέα περίοδος ξεκινάει 1 Σεπτεμβρίου, η δημοτική, για όποιον εκλεγεί. Να σας ρωτήσω κάτι. Ακούμε νέο κλειστό γυμναστήριο στο νέο ΕΣΠΑ. Ακούμε θα διεκδικήσουμε τα έργα της παραλίας. Θα υλοποιηθούν ουσιαστικά τα έργα της παραλίας με το νέο ΕΣΠΑ. Ακουμπάμε πολλά σε αυτό το χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Ναι. Είναι μια πραγματικότητα, δηλαδή μπορούμε να ζητήσουμε και να απορροφήσουμε τόσα πολλά από το νέο ΕΣΠΑ? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το νέο ΕΣΠΑ, με το που ανοίξει, θα βγουν κάποιες προσκλήσεις. Αυτή τη στιγμή οι προσκλήσεις διαβαθμίζονται ανάλογα με τα έργα υποδομής. Εγώ θεωρώ, και το έχω ξαναπεί και δημόσια και στις παρέες, αυτή τη στιγμή ο δικαιούχος, είτε λέγεται Δήμος είτε κάποιος άλλος φορέας, που θα δείξει ετοιμότητα και ταχύτητα, θα πάρει και τα πιο πολλά. Θα απαντήσει στην πρόσκληση που λέτε. Θα απαντήσει στην πρόσκληση. Και θα μπορέσει να πάρει το έργο. Έτσι ακριβώς. Θα καταθέσει τη μελέτη του ολοκληρωμένη με τις αδειοδοτήσεις και θα γίνει άμεσα, μετά από την επεξεργασία από τη Διαχειριστική Αρχή, θα γίνονται οι εντάξεις. Για το νέο κλειστό που είπατε. Δεν είναι, γιατί ακούσα και κάποιοι οι οποίοι λένε ότι αυτό είναι θαύμα και δεν πρόκειται να γίνει. Όχι, υπάρχει μια μελέτη εφαρμογής έτοιμη. Θα γίνουν κάποιες από την υπηρεσία, με καινούργιες, με τιμές πλέον σήμερα που υπάρχουν. Δηλαδή προσαρμογές στη μελέτη. Επικαιροποίηση της μελέτης, ναι, δεν μπορούσα να βρω τη λέξη. Επομένως, με το που ανοίξει το ΕΣΠΑ, κατευθείαν θα είναι έτοιμο και αυτό από τα πρώτα έργα τα οποία θα ενταχθεί για το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Και πιστεύετε μπορεί να γίνει, ναι, να υλοποιηθεί? Βεβαίως. Υπάρχει ο χώρος δίπλα από το κλειστό γυμναστήριο. Μάλιστα ο Γιάννης Οφαλέκας με την
με τη γεωθερμία, η οποία γίνεται εξαιρετική δουλειά στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Έχει προβλέψει μάλιστα να καλύψει εκτός του κολυμβητηρίου και τον νέο κλειστό, ώστε να έχουμε μειωμένα λειτουργικά έξοδα. Mm-hmm. Για μένα είναι εφικτό αυτό. Δεν είναι, δηλαδή, μιλάμε για περίπου 3 χρόνια κατασκευή. Αν με το καλό προχωρήσει η ένταξή του γρήγορα που θα προχωρήσει, μπορούμε στην επόμενη. Υπάρχει δέσμευση και του Περιφερειάρχη γι' αυτό. Ναι, υπάρχει δέσμευση. Έγινε το Γενάρη μια επίσκεψη, η οποία για κάποιους φάνηκε, νόμιζα ότι ήταν μια έτσι φιέστα. Δεν ήταν φιέστα, είναι πραγματικότητα. Υπάρχει η μελέτη. Να πούμε ότι όμως αυτή η μελέτη ξεκίνησε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Mm-hmm. Έτσι, εγώ δεν θέλω να απαξιώνω, και συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί, να ενταχθεί τώρα και να συμβασιοποιηθεί. Ποια άλλα μεγάλα έργα πρέπει και θα παλέψετε κι εσείς με την παράταξή σας να γίνουν πραγματικότητα? Κοιτάξτε, για μένα το πιο βασικό, αφού με το καλό τελειώσει ο περιφερειακός δρόμος, ο οποίος, να πούμε ότι αν είχαν μια ολοκληρωμένη θητεία όλα αυτά τα έργα που προείπα πριν, θα κόβαμε κορδέλες. Ναι. Δηλαδή, άλλο 1,5 χρόνο να είχαμε, αυτά τα έργα θα είχαν τελειώσει. Και το πάρκο και ο περιφερειακός και το καπνομάγαζο και το παλιό νοσοκομείο και το τυχείο και όλα αυτά που γίνονται, οι παρεμβάσεις στους παιδικούς σταθμούς και στα σχολεία και... Mm-hmm. Όπως και στη γεωθερμία κάποια πράγματα. Για μένα πρέπει να συνεχιστεί ο περιφερειακός δρόμος. Θα φτάσει τώρα μέχρι το Μαρινόπουλο, εκεί τη Γιαννούτσου. Εγώ όταν ήμουνα στην Εγνατία, εδώ είχαμε μελετήσει ολόκληρο τον περιφερειακό, αξίας 55 εκατομμυρίων, και τον δρόμο της Παλαγίας. Με πεζοδρόμιο, ναι, στα πλάγια και φωτισμένο. Για κάποιους λόγους, λόγω του υψηλού κόστους των απαλωτριώσεων, ο Δήμαρχος ευέλικτα κινήθηκε εκεί πέρα για να μην χάσει χρόνο και χρήμα. Προχώρησε σε μία μελέτη από την υπηρεσία αυτού του μικρού περιφερειακού που λέμε. Επομένως, τώρα θα συνεχίσει η μελέτη εφαρμογής, η οποία υπάρχει ήδη. Ο περιφερειακός, ο οποίος θα φτάσει μέχρι το λιμάνι, θα μπει στο λιμάνι και θα συνδεθεί με το υπάρχον. Πατάει πάνω στον ήδη, στην κατασκευή που γίνεται τώρα. Όχι, νέα χάραξη. Νέα από χάραξη, εκεί που έτσι σταματάει, θα έχουμε μία νέα χάραξη περιμετρικά και θα ακουμπάει λίγο το σχέδιο πόλης. Θα φτάνει μέχρι το λιμάνι και θα συνδεθεί με το έργο που υλοποιεί. Θα ξεκινάει από εκεί που ξεκινάει ο μικρός που λέμε τώρα, ή ξεκινάει από αλλού? Θα συνδέεται με το μικρό. Ναι, θα συνδέεται με το μικρό. Άρα δεν είναι έργο το οποίο. Όχι, είναι η συνέχεια. Πετάμε στη συνέχεια. Όχι. Είναι η συνέχεια. Όχι, είναι η συνέχεια ακριβώς. Απλώς σας εξήγησα τον λόγο, mm-hmm, που έγινε αυτή η αλλαγή, ας πούμε. Και θα μπαίνει στο λιμάνι, όπου θα συνδέεται με το έργο που υλοποιεί τώρα ο οργανισμός Λιμένα, με τη σύνδεση του λιμανιού με το σιδηρόδρομο, mm-hmm, ας πούμε. Επομένως, εγώ θεωρώ βασικά πράγματα αυτά για την πόλη. Είναι ένα βασικό έργο το οποίο θα ανακουφίσει όλη την πόλη. Θα δώσει μέσα από αυτά τα έργα υποδομής, για μένα θα έρθει η ανάπτυξη. Εντάξει, χρειάζεται και η στήριξη της αγοράς, χρειάζεται και η βοήθεια στους επαγγελματίες. Αλλά αυτή τη στιγμή, όταν έχουμε μια πόλη ολοκληρωμένη, η οποία σου προσφέρει τα πάντα, θα προσφέρει άνετα, μπορεί ο άλλος να έρθει να επενδύσει, από εκεί σιγά σιγά θα έρθει η ανάπτυξη. Η Αλεξανδρούπολη έχει μεγάλες προοπτικές. Έχει μεγάλες προοπτικές. Έχω προπεί ότι σε κανένα καλλικρατικό δήμο, μόνο στο Μητροπολιτικό της Θεσσαλονίκης, δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουμε εμείς, που είναι το λιμάνι, ο οδικός άξονας, η Εγνατία με τον περιφερειακό, ο σιδηρόδρομος και το αεροδρόμιο. Mm-hmm. Για μένα αυτά είναι τα προσόντα της πόλης μας, μαζί με την παραλία που πρέπει να τα προβάλλουμε. Μπορούμε να έχουμε μια ισορροπημένη ανάπτυξη στα όρια του Δήμου Αλεξανδρούπολης, εννοώ από τα βόρεια όρια του πρώην Δήμου Φερών μέχρι και την Μέστη? Θα σας πω. Στον τομέα του το καθένα. Ναι. Αλλά να υπάρχει μια ισορροπημένη ανάπτυξη. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι όταν υλοποιηθούν όλα αυτά που έχουμε πει, βέβαια να πούμε εδώ πέρα ότι οι Φέρες είναι ένα ιδιαίτερο. Η ανθρωπογεωγραφία των Φερών είναι ιδιαίτερη. Απευθυνόμαστε σε ένα κόσμο γεωργικό, κτηνοτροφικό, δυναμική βέβαια, με μεγάλη δυναμική. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα αστικό πληθυσμό. Αυτά τα δύο πρέπει να τα παντρέψουμε. Πρέπει ο Φεριώτης να μην νιώθει απομονωμένος, να μην νιώθει ότι είναι κάτι άλλο, να μην νιώθει αποξενωμένος. Πώς θα γίνει αυτό? Γίνεται και εκεί πέρα ένα έργο. Το πρωτογενή τομέα, συγχωρέστε με, δεν το ξέρω καλά. Και μπορούν να μιλήσουν και πιο ειδικοί από εμένα. Αλλά με λίγους έτσι ανθρώπους που έχω μιλήσει και αυτά που έχω δει,
Θεωρώ το σφαγείο των Φερών, όταν μου έλεγε προχθές ένας κτηνοτρόφος στην Κομωτινή ότι πηγαίνουμε δράμα, πηγαίνουμε εδώ για να σφάξουμε τα ζώα μας. Θεωρώ ότι αυτό και μόνο του θα ενισχύσει την κτηνοτροφία στις Φέρες. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Θα ενισχύσει την κτηνοτροφία της Φέρες. Βέβαια και εκεί υλοποιούνται έργα τώρα. Υπάρχει ο βιολογικός, ο οποίος και αυτός άρχισε από μια παλιά δημοτική αρχή και τώρα δημοπρατήθηκε, επικαιροποιήθηκε η μελέτη, δημοπρατήθηκε και θα υλοποιηθεί όπως και ο βιολογικός της Τραϊανούπολης. Πιστεύετε ότι οι πολίτες δεν γνωρίζουμε καλά την τεχνική υλοποίηση των έργων? Δηλαδή το γεγονός ότι υπήρχε μια μελέτη, η μελέτη αυτή έπρεπε να επικαιροποιηθεί, να έρθει στα σημερινά δεδομένα για να γίνει πραγματικότητα, είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να γίνεται σχεδόν σε όλα τα έργα. Ναι, πρέπει να γίνεται σχεδόν σε όλα τα έργα. Οι τιμές αλλάζουν μήνα με το μήνα, ένα εξάμηνο ας πούμε, ένα τρίμηνο και ένα εξάμηνο. Επομένως, όταν έχεις μια παλιά μελέτη, που μπορείς να λες ότι έχω μελέτη, αυτή η μελέτη χρειάζεται μια μικρή επικαιροποίηση, μια μικρή προεργασία. Δεν είναι κακό που δεν τα ξέρει ο κόσμος αυτά. Γι' αυτό εγώ αυτό που λέω, ότι πρέπει να μπουν μέσα άνθρωποι οι οποίοι ο καθένας κατέχει καλά αυτό που ξέρει να κάνει. Δηλαδή, και το λέω πάντα ότι αυτές οι εκλογές είναι εκλογές σκέψης και προβληματισμού. Πρέπει ο πολίτης να δει τα ονόματα, να μην πάμε να ψηφίζουμε όπως ψηφίζαμε παλιά. Α, επειδή ξέρω αυτόν ο οποίος 20 χρόνια με βοηθάει και με κάνει. Όχι. Να ψηφίσει και την εμπειρία. Να ψηφίσει και κάποιον έμπειρο. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, κύριε Σταυρίδη, αν δεν γίνει μια ανανέωση στους Δήμους, στα δημοτικά, στα περιφερειακά ψηφοδέλτια, αλλά κυρίως στα δημοτικά, γιατί τα περιφερειακά ανανεώνονται και υπάρχει μια ανανέωση. Ναι. Το βλέπουμε σε όλες τις παρατάξεις. Ένα 40% πλέον ο νέος δεν θα ξασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ το λέω και το καταθέτω, έχοντας μιλήσει με όλα τα νέα παιδιά της παράταξης, που είναι εξαιρετικά. Έχουμε γίνει μια παρέα, και ειλικρινά το λέω αυτό, με τα νέα παιδιά. Υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα. Δεν θα ξανασχοληθεί κανείς. Γιατί ο άλλος αφήνει το μαγαζί του, αφήνει τη δουλειά του, αφήνει το δικηγορικό του γραφείο, ο άλλος αφήνει το τεχνικό του γραφείο, για να κάνει έναν αγώνα, μια προσπάθεια. Και θα χάσει χρόνο από αυτό. Ξέρετε πολύ καλά ότι ενδεχομένως όποιος εκλεγεί, και η θέση θα καταλάβεις, αυτά τα οι αποδοχές που έχεις δεν είναι κάτι το όπως ήταν παλιά. Τώρα ακριβώς. Πια δεν είναι. Την επόμενη Κυριακή θα κληθούν οι πολίτες να ψηφίσουν. Ζητάτε ουσιαστικά την ώρα που θα βρεθούν σε εκείνο το μικρό παραβάν ένα σταυρό, έτσι δεν είναι? Ζητάω και με όλη την ευγένεια και τους χαμηλούς τόνους που κρατάω και θα κρατήσω και στην προεκλογική περίοδο και μετά, έτσι έχω μάθει το σπίτι μου, δεν έχω μάθει να συγκρούομαι, ό,τι και να ακούσω, και το 2010 άκουσα πολλά και τώρα ακούω πολλά, κρατάω χαμηλούς τόνους, εγώ τους θεωρώ όλους ότι την επόμενη μέρα ζώντας αυτή την πόλη και πίνουμε καφέ, ο ένας θα δει τον άλλον, ζητάω την ψήφο, ζητάω τη μία τον ένα σταυρό, θεωρώ ότι οι νέοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή δικαιούνται να έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στην πίτα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή Καλό επιτυχία. Βράδυ. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος για απόψε το βράδυ. Ήταν ο κύριος Γιώργος Κουκουράβας, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Πόλη και Πολίτες, του Δημάρχου Βαγγέλη Λαμπάκη. Την μεθεπόμενη Κυριακή θα βρεθούμε στην κάλπη. Ελπίζω να σας βοηθήσαμε απόψε το βράδυ να κάνετε μια επιλογή. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.